Συμπληρώνουμε ένα χρόνο λειτουργίας της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης και με διάφορες εκδηλώσεις σήμερα, ξεκινώντας από την πρωινή εκδήλωση για τα παιδιά, γιορτάζουμε και ευχόμεθα όλες αυτές οι δράσεις της χρονιάς που μας πέρασε να πολλαπλασιαστούν και να αγκαλιαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο και με μεγαλύτερη έτσι, αγάπη από τον κόσμο της πόλης μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα τμήματα της βιβλιοθήκης λειτουργήσαν όλο το χρόνο με πολλές δράσεις, πολλές δραστηριότητες, δανεισμούς βιβλίων, δραστηριότητες στην παιδική βιβλιοθήκη και βέβαια κορονίδα όλων η λειτουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Θέλω να πω στους συνδημότες μου ότι οι πύλες της βιβλιοθήκης είναι ανοιχτές για εκείνους, για τους φίλους τους, για τους γύρω δήμους. Δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί κάποιος να έχει αγάπη για τη γνώση. Εδώ πραγματικά μέσα στη βιβλιοθήκη είναι ένας ξεχωριστός κόσμος, ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από τον αγχώδη κόσμο που ζούμε έξω. Σε δύσκολες εποχές πραγματικά εδώ είναι απάγιο. Ηρεμεί η ψυχή, ηρεμεί το μυαλό και καλούμε όλους όσους έχουν δυσκολίες στη σημερινή κατάσταση να έρθουν εδώ, να ηρεμήσουν και να γνωρίσουν κάτι διαφορετικό. Από ένα άσπρο άλογο στο απέναντι βουνό και από εκεί ξυπόλυτο πήρε τον δρόμο με τα πόδια. Ή πάλι πως ξέμεινε από εκείνο τον πλανό διοθείασο των ηθοποιών που με το έργο τους είχαν κάνει όλο τον κόσμο να κλαίει από συγκίνηση. Κάποιοι ισχυρίζονταν πως το πρωτοείδαν να ξεδιψά μαζί με τα πουλιά στην κρίνη με τα γάλματα. Και δύο-τρεις θα μπορούσαν μάλιστα και να ορκιστούν πως στους ώμους του, κάτω από τη μακριά λευκή ρόμπα, φύτρωναν δύο φτερούγες πουλιών. Γι' αυτό, γιατί τις λίγες φορές που μιλούσε το κορίτσι, η φωνή του έμοιαζε θαρρής πιότερο με κελάιρισμα, παρά με ανθρώπινη παλιά. Φτερά πάντως, παιδιά, δεν είχε. Τούτο είναι απόλυτα σίγουρο. Για τον ερχομό του, ωστόσο, δεν θα μάθαινε ποτέ κανείς την καθαρή αλήθεια, αφού και το ίδιο έμοιαζε να μην ξέρει.